Πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο στοιχίζει ανθρώπινες ζωές και αλλάζουν αρκετά πράγματα και θα τα δούμε εδώ με την Ιωάννα Μάνδρου. Γεια σου, Ιωάννα. Καλημέρα. Τον φίλο μας τον Ιαβέρη, Τάσος Μαρκουίζος. Γεια σου. Ευτυχώς που υπάρχει. Ευτυχώς που υπάρχει εντελώς. Δεν το συζητάμε. Και που υπάρχει και που μιλάει. Και Άγγελος Βουράκης, ο οποίος θα μας πει τώρα τις αλλαγές που έρχονται στον ποινικό κώδικα για τα τροχαία, Άγγελε. Ακριβώς, και έχουμε δει δυστυχώς πολύ πρόσφατα θανατηφόρα τροχαία, τα οποία μας έχουν στεναχωρήσει πάρα πολύ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε σχέδιο νόμου το οποίο έθεσε σε διαβούλευση πριν από 2 μέρες, φέρνει κάποιες αλλαγές στο σχετικό νομοθέτημα για την επικίνδυνη οδήγηση. Και τι κάνει, λοιπόν, τι προβλέπει, το οποίο μπαίνει για πρώτη φορά στον ποινικό μας κώδικα. Ότι όταν οδηγούμε με υπερβολική ταχύτητα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας από 60 τουλάχιστον χιλιόμετρα και πάνω από το όριο και στον αστικό ιστό από 40 χιλιόμετρα τουλάχιστον και πάνω, αν προκαλέσουμε βαριά σωματική βλάβη στο θύμα του τροχαίου ή και το θάνατό του, αυτό γίνεται κακούργημα. Στην περίπτωση της σωματικής βλάβης με ποινή μέχρι 10 έτη κάθριξη και στην περίπτωση του θανάτου τουλάχιστον 10 έτη κάθριξης. Ένα θέμα το οποίο γεννάται από εδώ και θα μας το εξηγήσει και ο Ιαβέρης, είναι ο κύριος Μαρκουίζος, είναι το πώς αυτό θα μπορούν να το διαπιστώσουν. Ναι, ότι... γιατί μόλις τώρα μας είπες ότι το 40 χιλιόμετρα σε αστικό ιστό, μετά πάνω από τα 40 χιλιόμετρα, είναι υπερβολική ταχύτητα. Συνιστά υπερβολική ταχύτητα. Αν το όριο εντός του αστικού ιστού είναι τα 60, πρέπει να πηγαίνεις από 100 και πάνω για να επαχθείς στις διατάξεις αυτού του άρθρου. Να πω δύο κουβέντες εδώ. Έλα, είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η ρύθμιση. Δεν είναι μόνο τα όρια ταχύτητας που κάνουν, αν εφαρμοστεί και αν ψηφιστεί η διάταξη, θα δούμε πώς θα πάει. Μόνο τα όρια της ταχύτητας, είναι αν είναι μεθυσμένος ή είναι αν έχει, δηλαδή αυτό που λέμε, αν τα όρια της βαριάς αμέλειας πάνε στο δόλο. Τώρα, το κρίσιμο που είναι, είναι καλή είναι η ρύθμιση αυτή, αλλά παιδιά, ακούστε, αν οι ποινές αυτές που επιβάλλονται, που θα επιβληθούν άμα ψηφιστεί η ρύθμιση, κάτσε να το δούμε ακόμα, Γιάννη, να τον δούμε πρώτα το Γιάννη. Και μετά τον βαφτίσουμε. Εάν δεν πηγαίνει και κανένας μέσα, δεν θα έχει αποτέλεσμα η ρύθμιση αυτή. Διότι θα τα πει εδώ και ο κύριος που είναι ειδικός, τέτοια τροχαία θανατηφόρα στα όρια του δόλου, δυστυχώς, συμβαίνουν καθημερινά και το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλά.